αριστερό ο Κασάπης. Έχει χώρο για τη σέντρα. Κάνει το κοντρόλ. Δεν μπορεί ο Νικολαίδης. Ο Κωστής στο γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 14. Με την προσπάθεια από τα αριστερά του Κασάπη, ο Νικολαίδης δεν μπόρεσε αρχικά. Θα κατάφερε όμως ο Κωστής και με το δεξί πλασέ. Χαμηλά στην αριστερή γωνιά του Βαγγέλη Καρασάβα. Το 1-0 για την ΑΕΚ που παίρνει πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ στο 14ο λεπτό. Χρήστος Κωστής δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, ενώ εμείς βλέπουμε το replay με τον Νικολαίδη να μην πιάνει γεμάτα την μπάλα, όπως λέμε. Κωστής, το πλασέ, άριστη κίνηση, άριστη εκτέλεση από τον Χρήστο Κωστή και το 1-0 για την ΑΕΚ με το 6ο εφετινό γκολ του Χρήστου Κωστή, ο οποίος είναι πλέον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Ξέφυγε από τον συμπαίχτη του, τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος και εκείνος είχε φτάσει μετά από 7 αγωνιστικές τα 5 γκολ. Θα γίνει απόκρουση από τον Αργυρόπουλο. Νικολαίδης, ο διαιτής παίζεται, θεωρεί ότι δεν έκανε τίποτα το αντικανονικό ο Αργυρόπουλος. Και Τσπάγια θα το εκτελέσει. Δεύτερο δοκάρι, βλάχος κεφαλιά. Δοκάρι στην πάνω πλευρά του οριζοντίου δοκαριού και out. Το αριστερό, Ατματσίδης δεν βγαίνει. Καλά κεφαλιά, γκολ. 1-1. 1-1 η ισοφάριση από τον Ραϊμόν Καλά με το έξοχο κόρνερ του Ηλία Σαββίδη στο 27. Η Παναχαϊκή ισοφαρίζει. Ο Ραϊμόν Καλά, γερό άλμα, καλή κεφαλιά στην δεξιά γωνιά του Ηλία Ατματσίδη. Το 1-1. Και εδώ ο Ηλίας Ατματσίδης στο πρώτο γκολ που δέχεται ο διεθνής στρατοφύλακας της ΑΕΚ σε εκτός έδρας παιχνίδι από τις 30 Σεπτεμβρίου. Από τότε δηλαδή που η ΑΕΚ ετήθηκε στο Ηράκλειο. Ξανά η φάση της ισοφάρισης με το κόρνερ του Σαββίδη και την κεφαλιά του Ραϊμόν Καλά. Ή αν θέλετε το πλήρες όνομά του, Ραϊμόν Κονκό Καλά, ο άσος από το Καμερούν, 22, στα 22 του χρόνια, 22 προς 23 είναι ο Καλά. Έχει στο ενεργητικό του και συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Ψηλά, με γροθιές, η απόκρουση από τον, γίνεται το σούτ από τον Βλάχο και νομίζω ότι από το σούτ του Βλάχου χτυπά στο χέρι. Ναι, όντως υπάρχει χέρι, ο διαιτής εκτίμησε ότι δεν υπήρχε πρόθεση από τον Αργυρόπουλο, συνεπώς δεν έδωσε το πέναλτι. Μπάλα όμως ήταν, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι χτύπησε στο χέρι του Ρούσου. Και Τσπάγια, δεξιά στον Μπορμπόκη. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, σέντρα, καλή, κεφαλιά, out από τον Μαλαδένη. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 32. Σαβεύσκι, έχει χώρο ο Σαβεύσκι. Περνά, είναι μπάλα στο δεξί, στο αριστερό, Σαβεύσκι πέφτει κάτω, ζητά πέναλτι. Πρέπει να δούμε πάλι και αυτή τη φάση. Με όλους παίχτες ΑΕΚ και τον Μανολά να πέφτει πάνω στον διαιτητή. Το Σαβεύσκι να διαμαρτύρεται. Εδώ ο Σαβεύσκι με αντίπαλο τον Ρούσο πέφτει κάτω. Από αυτή την κάμερα νομίζω θα έχουμε σαφέστερη άποψη. Νικολαίδη πάνω στο σώμα. Ξαναζητούν πέναλτι οι παίχτες της ΑΕΚ και ο κόσμος βέβαια στο σώμα για τρίτη φορά του Ρούσου. Ρούσος, ο οποίος είναι εμπλεγμένος μέσα σε όλες τις φάσεις, τις τρεις συνολικά στο πρώτο μήκνο που ζήτησαν το πέναλτι οι παίχτες της ΑΕΚ. Εδώ νομίζω ότι θα χτύπησε καθαρά στο στήθος του Ρούσου, ο οποίος άλλωστε είχε φέρει και τα χέρια πίσω. Όσο για τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο, για τον Σαββίδη που είναι μόνος, είναι πίσω ο Μανολάς. Σαββίδης με το δεξί σέντρα. Τελικά έχουμε το out και από τον Αργυρόπουλο, τον Καλά, τον Βέιτς το control, στον Κομιανό. Έχει φύγει από πίσω, είναι καλή η σέντρα, το shoot από τον Κλάι out. Τον Νικολαίδη, ξανά τον Κετσπάγια. Offside δεν υπάρχει, είναι Ευγένιος Σαβεύσκι, μόνος, η πάσα όμως δεν περνά.